Με διακοπές στην ηλεκτροδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνοδεύτηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην αρχή ηλεκτρισμού. Σε λειτουργία βρίσκονταν μόνο 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Βασιλικό και Δεκέλια, γεγονός που ανάγκασε τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ενέργειας, Χρήστο Χριστοδουλίδη, να θέσει από νωρίς το πρωί σε εφαρμογή το σχέδιο εκπεριτροπής διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Κύπρο. Είναι μόνο ώρες οι διακοπές, αλλά υποχρεωτικά θα κάνουμε και δεύτερη διακοπή. Το σύστημα ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, αφού επέστρεψε στα καθήκοντά του το αναγκαίο προσωπικό και τέθηκαν σε λειτουργία όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σεβασμό στο δικαίωμα των εργαζόμενων στην απεργία, εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κώστας Γαβριλίδης. Ο οργανισμός έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία 24 ώρα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Με περιορισμένα, θα έλεγα, αποτελέσματα, αφού δεν έχει καταστεί δυνατόν να αποφευχθούν εντελώς οι διακοπές. Μέτρα για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στα φώτα τροχέας έλαβε η αστυνομία. Σύμφωνα με το Διευθυντή Τροχέας Αρχηγείου Δημήτρη Δημητρίου, μέλη της δύναμης κλήθηκαν να στελεχώσουν διασταυρώσεις και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία οχημάτων. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να δίδουμε προτεραιότητα στα οχήματα που βρίσκονται εκ δεξιών μας και εκεί που υπάρχει μέρος της αστυνομίας και ρυθμίζει την τροχαία κίνηση, θα πρέπει απαραίτητα να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των αστυνομικών. Σε επιφυλακή τέθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου Λίζα Κεμιτζή, μέλη της δύναμης ανταποκρίθηκαν σε 47 κλήσεις για παγίδευση προσώπων σε ανελκυστήρες. Κάνουμε έκκληση προς το κοινό να ενημερώνεται έγκαιρα για τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιεί τους ανελκυστήρες. Όπως ανέφερε η κυρία Κεμιτζή, οι παγίδευσεις προσώπων σε ανελκυστήρες αφορούσαν 30 περιστατικά στη Λευκωσία, 14 στη Λεμεσό και 3 στη Λάρνακα.